Γιάννης Χρόνου. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, θα ξεκινήσω από το πρώτο σας ερώτημα και θα πω ευθαρσώς ότι είναι προφανές ότι από τη συγκεκριμένη σύμβαση το δημόσιο δεν βγήκε κερδισμένο. Και δεν βγήκε κερδισμένο πρώτον γιατί αυτός ο διαγωνισμός ήταν ένας διαγωνισμός παροδία, ήταν ένας διαγωνισμός με έναν συμμετέχοντα και δεν βγήκε κυρίως κερδισμένο διότι εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, όπως αναφέρθηκε και στην ερώτησή σας, δεν έχουμε την πλήρη κάλυψη του πληθυσμού μας σε σχέση με το τηλεοπτικό σήμα. Εδώ νομίζω ότι αναδεικνύεται ένα ζήτημα το οποίο έχουμε και άλλες φορές την ευκαιρία, είχαμε και άλλες φορές την ευκαιρία να αναφέρουμε. Διότι η ερώτησή σας θα έλεγα ότι μπαίνει στη σειρά των ερωτήσεων, των αλλεπάλληλων που έχουμε δεχθεί ανάλογων ερωτήσεων, όχι μόνο από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και από όλες τις παρατάξεις, οι οποίοι ακριβώς αναδεικνύουν το γεγονός ότι πάρα πολλοί οικισμοί μέσα στα όρια της περιοχής του ενδιαφέροντός τους δεν έχουν τηλεοπτικό σήμα. Είχαμε δηλαδή ακριβώς την υποχρέωση μιας πληθυσμιακής κάλυψης, αλλά μετρημένης ανά την επικράτεια και όχι ανά περιφέρεια. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε πάρα πολύ κρίσιμες περιφέρειες έχεις ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν σήμα. Και δεν θα λαμβάνουν σήμα ακριβώς διότι, σε αντίθεση με το ποια είναι η πανευρωπαϊκή τάση, θα σας έλεγα, επελέγει ο ιδιωτικός δρόμος για την ανάπτυξη ενός πάρα πάρα πολύ κρίσιμου δικτύου. Ενός δικτύου δηλαδή το οποίο πρέπει να οικοδομηθεί για να εγγυηθεί στοιχειώδη πρόσβαση στον κόσμο στην τηλεοπτική κάλυψη και βεβαίως αφορά και αφορούσε όταν συνέβη και τη μετάβαση στο ψηφιακό σήμα. Η τάση στην Ευρώπη είναι η αντίθετη. Τα μεγάλα δίκτυα επανέρχονται στον δημόσιο τομέα και ακριβώς επανέρχονται διότι ο ιδιωτικός τομέας, όπως αποδείχθηκε, δεν μπορεί να βάλει στο καλούπι του, να χωρέσει στο καλούπι του τις ανάγκες πολιτών οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον. Δεν συμφέρει ενδεχομένως τον πάροχο το συγκεκριμένο να καλύψει τις ανάγκες περιοχών τις οποίες αναφέρατε στην ερώτησή σας. Αντίστοιχα προβλήματα, θα σας έλεγα, ενδέχεται να προκύψουν αν δεν προσέξει η πολιτεία και η κυβέρνηση και οι ρυθμιστικές αρχές και βεβαίως η Βουλή. Επαναλαμβάνω, κυβέρνηση, ρυθμιστική αρχή και Βουλή σε σχέση με την κάλυψη για τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Και τις διαδικτυακές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων, διότι η χώρα μας, όπως όλες οι χώρες της ΕΕ, με βάση τη στοχοθεσία του ψηφιακού θεματολογίου, της ψηφιακής ατζέντας της ΕΕ, πρέπει να έχει το 2025, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, ναι, πρέπει να έχει το 2025 το 50% των οικοκυριών με συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων στο ίντερνετ, 100 Mbps και παραπάνω. Αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος θα μας ακολουθεί για τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα, δηλαδή να αφοσιωθούμε και ως προς τις προϋποθέσεις πολιτικής τις οποίες νομοθετούμε, αλλά και να έχουμε μια ρυθμιστική αρχή η οποία να βρίσκεται σε εγρήγορση, ούτως ώστε οι πάροχοι των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να επενδύσουν σε τεχνολογίες οι οποίες είναι συμβατές με αυτούς τους στόχους. Και θέλω να το πω με την ευκαιρία της ερώτησής σας, εμείς δεν θα επιτρέψουμε να καταναλωθεί δημόσιο χρήμα, είτε ελληνικό είτε ευρωπαϊκό, σε τεχνολογίες οι οποίες σε πολύ λίγο διάστημα θα είναι ξεπερασμένες και άσχετες με τους στόχους και της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, αλλά και τους στόχους της ΕΕ. Η κυβέρνηση, αλλά θα επανέλθω με μεγαλύτερες λεπτομέρειες στην δευτερολογία μου, έχει ξεκινήσει ήδη μια προσπάθεια για να καλύψει όλες τις περιοχές οι οποίες δεν έχουν τηλεοπτικό σήμα. Τις επόμενες μέρες θα έρθει και η σχετική νομοθεσία στην Βουλή και θα χρησιμοποιηθούν, όπως και πριν, πόροι από το αποθεματικό της ΕΕΤΑΦ, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, ακριβώς για να καλυφθεί το σύνολο της χώρας και οι λευκές περιοχές συγκεκριμένα. Μιλάμε για γύρω στις 400.000 συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο τηλεοπτικό σήμα και αυτό το πρόβλημα θα έρθουμε να το λύσουμε. Για την κάλυψη σε σχέση με το διαδίκτυο,
πριν περάσατε στη δευτερολογία σας, ήθελα να πω μόνο ότι βεβαίως έχει προχωρήσει πάρα πολύ το πρόγραμμα Rural Broadband. Είναι κάποιοι οικισμοί που καλύπτονταν από αυτό και κάποιοι άλλοι που δεν καλύπτονταν. Η επέκταση αυτού του προγράμματος, η οποία είναι στη φάση του σχεδιασμού, το Rural Broadband Extension, θα καλύψει το σύνολο των οικισμών της χώρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση έρχομαι και εδώ να πω το εξής. Την υποδομή την αναπτύξαμε. Την έχουμε απλώσει στους οικισμούς οι οποίοι προβλέπονταν από το σχέδιο. Πάρα πολύ ωραία. Χαρήκαμε και πάρα πολύ που αυτό αναγνωρίστηκε σε επίπεδο Ευρώπης. Εάν δεν παίξει το ρόλο της η ρυθμιστική αρχή και αν δεν διαμορφωθούν οι τιμές με τέτοιο τρόπο ώστε να φτάνουν στον τελικό καταναλωτή με τρόπο ο οποίος θα είναι συμβατός με τις οικονομικές δυνατότητες των καταναλωτών, των ανθρώπων που διαβιούν σε αυτές τις περιοχές, θα έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Μάλλον μια τρύπα στην άσφαλτο, θα έχουμε απλώσει το καλώδιο, αλλά αυτό το καλώδιο δεν θα λέει τίποτα. Διότι θα είναι ασύμφορο για τον καταναλωτή να πάρει τη σύνδεση. Και θα ήθελα να πω ότι η κυβέρνηση, και καλώ και τους βουλευτές, σε αυτό το ζήτημα να είναι σε εγρήγορση, και θα καλέσω και βεβαίως την ρυθμιστική αρχή να παίξει το ρόλο της, ούτως ώστε αυτά τα αφήστε πράγματα να διασφαλιστούν. Αφήστε κάτι για τη δευτερολογία. Τώρα για τις άδειες, όπως γνωρίζετε, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα σε διαδικασίες με τρόπο άρτιο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην διαδικασία του ελέγχου των φακέλων των υποψηφιοτήτων. Η διαδικασία του ελέγχου των οικονομικών πόρων έχει ξεκινήσει και νομίζω είμαστε μισό βήμα πριν την ολοκλήρωση. Υπάρχουν πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα από την όλη διαδικασία και νομίζω ότι κερδισμένο θα είναι συνολικά το πολιτικό σύστημα και η δημοκρατία μας, η πολιτεία, η οποία έρχεται μετά από πάρα πολλά χρόνια και δεν θα διεκδικήσω το μονοπόλιο για την παράταξή μου της μάχης απέναντι σε μια κατάσταση ανομίας και διαπλοκής και μιας κατάστασης στην οποία κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να πατήσουν την πολιτεία στο σβέρκο, αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα έχουν γίνει κάποια βήματα τα οποία τελικά θα έχουν θετικό αντίκτυπο για το σύνολο του πολιτικού συστήματος και για τον τρόπο που τα μέσα ενημέρωσης λειτουργούν στην Ελλάδα. Τώρα, κύριε Σαρακιώτη, την άνοιξη του 17 ξεκίνησε η υλοποίηση της δράσης, η οποία φάνηκε ότι πάει καλά, τις δράσεις που αφορούσε τις παραμεθόριες περιοχές και τα νησιά μας για την κάλυψη του τηλεοπτικού σήματος μέσω της δορυφορικής λήψης. Το πρόγραμμα αυτό πάει πολύ καλά. Είναι ήδη πάνω από 7.000 νοικοκυριά τα οποία έχουν κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και νομίζω ότι ακριβώς επειδή αναπτύξαμε και εμείς και η ρυθμιστική αρχή και οι πάροχοι δορυφορικού σήματος την τεχνογνωσία για το πώς αυτό το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί, σας καλώ να μεταφέρετε και στην περιφερειά σας ότι έχουμε τον τρόπο και έχουν βρεθεί και οι πόροι αυτή η δράση να προχωρήσει, να ολοκληρωθεί και βεβαίως ευελπιστούμε και εμείς τις επόμενες μέρες που θα έρθει στη Βουλή να ψηφιστεί με την ευρύτατη δυνατή πλειοψηφία. Έχουμε ήδη προχωρήσει στην ανάθεση της εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης για τη συγκεκριμένη δράση με εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο. Έχει γίνει η επικοινωνία της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με τους Δήμους, ούτως ώστε να γίνει μια πρώτη καταγραφή. Και θα ήθελα να σας καλέσω να κάνετε και εσείς μια επικοινωνία με τις δημοτικές αρχές της περιφέρειάς σας για να διασταυρώσουμε αν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή η πρώτη των περιοχών οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τηλεόραση. Αυτές οι καταγραφές θα διασταυρωθούν και με τα στοιχεία της ΕΕΤΑΦ, η οποία έχει και την αρμοδιότητα και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα έλεγα επίσης, κλείνοντας, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, επειδή θα δαπανηθούν και άλλα ευρωπαϊκά λεφτά για τις συνδέσεις και το άπλωμα του δικτύου οπτικών ινών και στις υπόλοιπες μεριές της επαρχίας μας, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή, είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε την εγρήγορση και η κυβέρνηση και η Βουλή και η ρυθμιστική αρχή και έχω λόγους να το επαναλαμβάνω αυτό ακριβώς για να κάνουμε ό,τι πρέπει ούτως ώστε το προϊόν της σύνδεσης περιψηλών ταχυτήτων να μπορεί να φτάνει στον καταναλωτή σε χαμηλές τιμές.
κάτι πρέπει να γίνει ούτως ώστε η Ελλάδα να σταματήσει να είναι η χώρα που στην Ευρώπη έχει το ακριβότερο και το πιο αργό ίντερνετ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ούτε βεβαίως να επιτρέπουμε διαρκώς να συνεχίζονται καταστάσεις στρέβλωσης της αγοράς. Και εδώ πρέπει και η κυβέρνηση και η Βουλή και η ρυθμιστική αρχή να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.